Ξεκίνησε η εγκατάσταση των πρώτων υπόγειων κάδων στο ιστορικό κέντρο του Δήμου Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μία παρέμβαση η οποία συμπεριλαμβάνεται στο μεγάλο έργο τοποθέτηση 100 νέων υπόγειων κάδων στην πόλη του Ηρακλείου σε διάφορες συνοικίες. Για τη συγκεκριμένη παρέμβαση που έγινε σήμερα, θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά τις αρχαιολογικές υπηρεσίες, οι οποίες κατάλαβαν την τεκμηρίωση των επιχειρημάτων μας, στο γεγονός ότι αυτή η παρέμβαση έρχεται να ενισχύσει αφενός τον εξορθολογισμό της αποκομιδής των απορριμμάτων, να αναβαθμίσει αισθητικά πολλές περιοχές και ένα παραπάνω το κέντρο της πόλης μας, αλλά φυσικά να επιτύχουμε και μέσω αυτής της ησυχίας των κάδων τον απότερο σκοπό μας, ο οποίος είναι η διαλογή στην πηγή. Εικόνες που υπήρξαν στο παρελθόν στην συγκεκριμένη περιοχή θα εξαλειφθούν σιγά σιγά, το να δημιουργείται δηλαδή μια εκτεταμένη ρήπανση γύρω από τους κάδους οι οποίοι βρίσκονταν στην πάνω πλατεία, στην αρχή δηλαδή της οδού Πεδιάδος. Να θυμίσουμε ότι το έργο των υπόγειων κάδων έρχεται εκτός των άλλων να εξορθολογήσει την αποκομιδή των απορριμμάτων, καθώς ο κάθε υπόγειος κάδος ουσιαστικά έχει χωρητικότητα όσο τρεις υπέργειοι κάδοι, άρα λοιπόν αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα ότι και η αποκομιδή των απορριμμάτων μπορεί να γίνεται σποραδικότερα, άρα λοιπόν και η επιβάρηση του κυκλοφοριακού φόρτου θα είναι πολύ χαμηλότερη από τα οχήματα της καθαριότητας. Το συγκεκριμένο έργο, όπως είπα και πριν, εντάσσεται στο μεγάλο έργο που γίνεται και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης για την τοποθέτηση 100 υπόγειων κάδων σε πολλές περιοχές της πόλης. Ενδεικτικά να αναφέρω στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, Λεωφόρο Κνωσού, Μεσαμπελιές, Πάρκο Ερυθρέας, στις παρυφές του Μασταμπά. Και το συγκεκριμένο έργο και η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν θα σταματήσει εδώ. Ως Δημοτική Αρχή έχουμε δηλώσει δημόσια ότι αποτελεί πρώτη προτεραιότητα αυτή η πρακτική στον τομέα και στην υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων. Συνεχίζουμε να μελετούμε νέους χώρους ώστε να χωροθετηθούν τέτοιοι υπόγειοι κάδοι και στις άλλες περιοχές της πόλης μας και φυσικά σε συνεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία να δούμε και πολλά άλλα σημεία του ιστορικού κέντρου, ιδιαίτερα στις περιφέρειες των Ενετικών Τυχών, όπου θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την εφαρμογή.